Στο πόδι στο δεύτερο. Κατ' ουσία είναι έτσι. Και το 5 δεν τα άλλαξα ποτέ και δεν το άλλαξα ποτέ. Συνήθως όταν μας συμπατήσουν, αλλά μην με. Μόνο τα σταμάτησα. Και αυτός ελπίζει να το δοξάσει το 5 και να το κρατήσει πιο πολύ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, κυρικά, το 4-0 αν δεν είχε κάποιο λόγο ήταν ένα πολύ εύκολο. Το έκανα να είναι εύκολο για τον οποίο όντως ήταν εύκολο παιχνίδι για το να φως το μέτρο ουσόρ, κρέτει καμία νίτσο. Εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν. Εσύ τα κάνεις εύκολα, είναι όπως είπατε. Είχαμε μια πολύ δυναμική είσοδο στο παιχνίδι με ένα πολύ γρήγορο γκολ. Πέσανε ψυχολογικά. Ήταν μετά και το δεύτερο γκολ το οποίο ήρθε και βοήθησε πάρα πολύ. Και από εκεί πέρα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Πέρα από ασίστ, τα άμυνα πλέον σκοράρει γκολ. Στην μάχη της φορτέχνης δύο γκολ. Τι άλλο να περιμένουμε από τον κόμπο της φαιριστή Ράτς. Nu încerc decât să-mi fac treaba cât mai bine. Εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Προσπαθώ να αποδώσω όσο καλύτερα γίνεται. Χαίρομαι που αυτό βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Χαίρομαι περισσότερο που η ομάδα κερδίζει. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Δεν γίνεται να πεις μεγάλα λόγια στο ποδόσφαιρο. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα δουλέψουμε περισσότερο για να έρθουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Είμαστε ομάδα, το οποίο σημαίνει ότι τα λάθη που γίνονται από έναν παίχτη τα διορθώνουμε, είναι η δουλειά μας να τα διορθώσουν οι υπόλοιποι και τα λάθη που κάνω εγώ να τα διορθώσουν κάποιοι άλλοι. Πιστεύω ότι το κάνουμε πάρα πολύ καλά, πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί είμαστε ομάδα και θεωρώ ότι το κάνουμε πολύ καλά μέχρι τώρα και ελπίζω να το συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη Γαλλία για την πορεία μας στην Ευρώπη φέτος, το οποίο πρέπει να του δώσουμε το βάρος που το αξίζει, πρέπει να του δώσουμε τη σημασία που το αξίζει. Είναι κάτι στο οποίο επικεντρωνόμαστε από σήμερα. Για το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα μιλήσουμε μετά την Πέμπτη το βράδυ, αφού τελειώσει το παιχνίδι με την King Cup και θα δούμε τι έχουμε για εκείνο το μάτς. Δεν ήταν το αρχικό σχέδιο να πάρει το 5. Το 5 το φορούσα στη Rapid όταν πρώτο ξεκίνησα το ποδόσφαιρο. Είναι ο μήνας γέννησής μου γιατί είμαι γεννημένος το Μάιο. Όταν ήρθα εδώ σκόπευα να πάρω το 26, το οποίο φορούσα 10 χρόνια στην Σαχτάρ, ή το 3 το οποίο φορούσα από 13 χρόνων στην Εθνική. Και τα δύο ήταν κατελημένα και έτσι πήγα στο 5. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για τον κόσμο, θέλω να το τιμήσω και ελπίζω να το φορέσω περήφανος για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.